Ένας χρόνος συμπληρώνεται σε λίγες μέρες από τον πρώτο θάνατο ασθενούς από κορονοϊό στη χώρα μας. Πρόκειται για τον 66χρονο κριτικό Μανώλη Γιομυριανάκη, ο οποίος ήταν ένας από τις εκδρομείς στους Αγίους Τόπους. Χτυπημένος από τον ιό, έδωσε γενναία μάχη να κρατηθεί στη ζωή, όμως δεν τα κατάφερε. Στις 12 Μαρτίου του 2020, ο 66χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός και περιφερειακός σύμβουλος από την Αμαλιάδα άφησε την τελευταία του πνοή στη μέση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου, καθώς παρουσίασε σημαντική επιδείνωση, η οποία εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε. Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας θέλησε να ποτίσει φοροτιμή στον άνθρωπο εκπαιδευτικό και αιρετό Μανώλη Γιομυριανάκη, ο οποίος έχειρε τις εκτίμησες των συμπολιτών του. Έτσι αποφάσισε την ονομασία του πρώτου γυμνασίου Αμαλιάδας σε Μανώλης Αγιομυριανάκης. Ο Μανώλης Αγιομυριανάκης, όταν θυμάμαι από νεαρός και πριν γίνω δήμαρχος, είμαι ήδη 20 χρόνια δήμαρχος, ήταν ένα διακριτό μέλος της κοινωνίας μας, ένα σωστός εκπαιδευτικός και ο γενιάρχης. Η σύζυγός του δούλευε και στο Δημαρχείο, μάλιστα, πέρυσι το εξοδοτηθεί με δήμαρχο εμένα. Στην τελευταία του περίοδο, στην τελευταία περίοδο της ζωής του, είχε εκλεγεί περιφερειακός σύμβουλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Ελλάδος. Ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε για τη μνήμη ενός τέτοιου ανθρώπου. Η τιμή του είναι που έδωσε αυτό το όνομα. Ναι, είναι μια σωστή πράξη εκ μέρους του χωριού προς το πρόσωπο ενός χωριανού τους. Θετική ενέργεια. Είναι θυμούνται αυτόν τον άνθρωπο, αλλά από εκεί πέρα είναι τα προβλήματα είναι άλλα, παιδιά. Τα ξέρετε κι εσείς, είναι η επόμενη μέρα. Αυτό είναι όπως μια πυρηνική βόμβα, που το πρόβλημα είναι η επόμενη μέρα. Φοβάμαι, εγώ έχω εμβολιαστεί βέβαια. Γιατρός, εμβολιάστηκα νωρίς, αλλά πέρα από αυτό, εντάξει, τι θα βγει και με το φόβο. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, έχουμε κουραστεί όλοι. Ο Μανώλης Αγιομυριανάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά ήταν πολιτογραφημένος αμαλιαδίτης. Ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός είχε πολιτική δράση και ως περιφερειακός σύμβουλος έκανε παρεμβάσεις για σημαντικά θέματα που απασχολούσαν την Ηλία. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε ομόφωνα μέσα σε αυτή τη συγκυρία και αμέσως μετά, τιμώντας τη μνήμη του, να δώσουμε το όνομά του στο τελευταίο εκπαιδευτικό ίδρυμα που υπηρέτησε. Ήταν το πρώτο θύμα του κορονοϊού στη χώρα μας, με το θάνατό του να προκαλεί θλίψη και στο νησί μας, ενώ σπαραχτικό ήταν το αντίο του αδελφού του, ο οποίος έγραψε μαντινάδες στη μνήμη του. Δεν έχει ο χάρος ανθρωπιά ούτε και ευαισθησία και παίρνει αυτούς που δίνουνε του ψεύτη κόσμου αξία. Παρηγοριά στον ύπνο μου σε θέλω κάθε βράδυ και ούτε θα χάσω τη ζωή, θα σμίξουμε στον Άδη.